Εγώ σαν αρχηγός νιώθω ότι πρέπει να πείθω τους συμπαίχτες μου να δώσουν τα πάντα. Πρέπει να παλεύω στα rebound νιώθω για να δείξω στην ομάδα ότι πρέπει να παλεύουμε. Ήταν και ο Αλεξάνδρος μαζί, επίθεν τους άλλους πάρα πολλά. Νιώθα, ήμουν ψηλός, γι' αυτό πρέπει να ήμουν μέσα στο πώς κάποιες φορές, αλλά νιώθω πως είμαι καλύτερος στο περίμετρο. Και ναι, έβαλα λίγα σιούρ και βοηθήσαν οι ομάδες. Νέο επεισόδιο CBF Podcast και μαζί μας σήμερα έχουμε δύο νεαρούς ταλαντούχους καλωσφαιριστές οι οποίοι πριν από μερικές μέρες κρέμασαν το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό τους κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω το 16 τρίτης κατηγορίας που έγινε στο Κόσοβο. Δημήτρης Μαννάρης, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, δύο νεαροί καλωσφαιριστές, ο Δημήτρης παίχτης του Κεραυνού Στροβόλου και αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ψηφίστηκες και στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ξεκίνησε από τον Αχιλλέα Γαϊμακλείου. Από πέρσι παίζει στην Ελλάδα, στην Ακαδημία, στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Καλωσορίσατε πρώτα απ' όλα στο στούντιο μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από τη μεγάλη μας επιτυχία, όπου σας θαυμάσαμε από μακριά. Να ξεκινήσω πρώτα με τον αρχηγό, τον Δημήτρη. Έτσι, λίγο καιρό μετά από εκείνη την μεγάλη επιτυχία, το χρυσό μετάλλιο της εθνικής μας και την άνοδο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία, ποια είναι τα συναισθήματά σου σήμερα, έχοντας πετύχει αυτό το μεγάλο κατόρθωμα? Φυσικά ήταν μεγάλη επιτυχία που τα πέρσι είχαμε πέσει στην τρίτη κατηγορία και πολλοί έλεγαν ότι ποτέ δεν θα ξαναβούμε στη δεύτερη. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, αυτό σίγουρα. Ήμουν και εγώ αρχηγός φέτος, ήταν από ο Αλεξάνδρος πέρσι στην Εθνική. Και ναι, είμαστε πολύ περήφανοι. Αλέξανδρε, είχες σχεδόν 10 πόντους μέσω όρο στη διοργάνωση. Όμως εκείνο που μας άρεσε πάρα πολύ ήταν το θάρρος σου να πάρεις εκείνο το σιούτ στο τέλος, όπου το σκορ ήταν ισόμπαλο. Έβαλες το τρίποντο, κερδίσαμε με 3 πόντους, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Φαντάζομαι έγινες ήρωας για όλους μετά από εκείνο το σιούτ, έτσι? Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτηκα από την αλήθεια, αλλά ήταν μέσα στη φάση. Θέλω να σε ρωτήσω για εκείνο το τρίποντο, μιας και το ανάφερα. Στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή είσαι 1-6 τρίποντα όταν πλησιάζεις στο τέλος του αγώνα. Δεν το φοβήθηκες καθόλου? Πες μου έτσι λίγο τι πέρασε από το μυαλό σου εκεί την ώρα όταν πήρες την πάσα και έκαμε στο σιούτ από τις 45 μοίρες. Πες μου έτσι λίγο για εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ήμασταν τόσο ένα χρόνο τώρα, όλη τη χρονιά σκέφτομαι αυτό το πράγμα να νικήσουμε και να καταφέρουμε να ξανανεβούμε κατηγορία. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το σκεφτώ, απλά έβρισκαμε το σούτ, ευτυχώς εμπήγαν, αλλά το σημαντικό είναι ότι νικήσαμε. Πριν φτάσουμε στο σούτ, επειδή ξεκίνησα λίγο από το ευρωπαϊκό, μετά θέλω να μιλήσουμε γενικότερα για την ομάδα, διότι είδα και κάποια στοιχεία που μου αρέσαν πάρα πολύ στο πώς παίζατε με την κυκλοφορία στην περιφέρεια, με την αναλλαγή μπάλα στο ζωγραφιστό. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στον τελικό πρώτα απ' όλα, με το Αζερβαϊτζάν. Θα μιλήσουμε και για το ημιτελικό με το Κόσοβο, όπου Δημήτρη είχε κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση. Αλλά για τον τελικό, έτσι πείτε μας λίγο την ημέρα του τελικού, μπαίνοντας σε εκείνο το παιχνίδι, πώς το προσεγγίσατε? Ήταν και μια ομάδα που είχατε κερδίσει και στη φάση των ομίλων. Άρα είμαι σίγουρος ότι νιώθατε ότι τους είχατε, ότι μπορούσατε να πάρετε το χρυσό. Είχαμε πολύ όρεξη για εκείνο το μάτσο. Αυτό στον τελικό είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση, επειδή σίγουρα τις είχαμε νικήσει. Ναι. Και, ναι. Πριν κάνει ο Αλέξανδρος το σιούτ της νίκης,
Στην προηγούμενη φάση είχες κάνει το φάουλ, Δημήτρη, πάνω στο τρίποντο των Αζέρων. Κερδίζαμε δύο πόντους. Έκαμε στο φάουλ για τρεις βολές για αντίπαλοι. Ευτυχώς έχασαν τη μια βολή από τις τρεις. Πες μου λίγο εκείνη τη φάση, όπου εννοείται ότι δεν μπορεί να σου χαλάσει την καταπληκτική σου πορεία στο ευρωπαϊκό, αλλά εκείνη την ώρα πώς το ένιωσες, διότι είσαι και νεαρός, δεν έχεις πολλές εμπειρίες ακόμη στο άθλημα. Είδα ότι να κάνει το σούτο ψηλός, ήταν έβαλε τα σύντομα στα τρίποντα, αυτό ανεβούρισα όσο πιο κλειόρα και αντίξα το έτσι λίγο το χέρι. Και μόλις το εσφύρισε με χωρίδηκα πάρα πολλά, επειδή μόνο και εγώ τους ενεκούσαμε. Αν τις έβαλε, λογικά ήταν να αλλάξει τα αποτελέσματα του μάτς. Ευτυχώς έχασε τη μια και που έβαλε στον πάγκο, φώναζα το εαυτό μου πολλά θυμωμένος. Αλλά σε έσωσαν μετά οι συμπαίχτες σου. Δημήτρη, εσύ βέβαια με 15,8 πόντους μέσω όρο, 8,3 rebound, 2 assist μέσω όρο. Ο Αλέξανδρος 9,8 πόντους, 3 rebound, 3 assist μέσω όρο. Πολλά καλά νούμερα. Αλέξανδρε, πες μου λίγο για το πόσο καλή είναι αυτή η εθνική κάτω των 16. Και μιλώ γενικότερα για το μέλλον. Είδαμε και εσάς και τον Ντεμίρτον στο ΠΡΑΚ που βγήκε και MVP του Ευρωπαϊκού και άλλα παιδιά. Πόσο καλή πιστεύεις είναι αυτή η εθνική εν ώψη για το μέλλον όταν πάτε και στο κάτω το 18 και αργότερα τη εθνική άντρα. Πόσο αισιόδοξος είσαι για αυτή τη φούρνια? Εντάξει, έχουμε αρκετά καλούς παίχτες σε αυτή τη φούρνια. Σίγουρα υπάρχει πολύ στόχος για βελτίωση, όμως είμαστε όλοι παιδιά που δουλεύουν για αυτό που αγαπάμε, τον μπάσκετ. Ναι. Και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Εσύ, Δημήτρη, έτσι, αν μπορείς να κρίνεις αυτή την εθνική, επειδή είσαστε μαζί, ξέρετε τα παιδιά, είσαστε χρόνια μαζί, πόσο αισιοδοξός είσαι ότι αυτή η φουρνιά θα εδραιωθεί μεν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά κυρίως θα χτίσετε τον εαυτό σας για να μπορείτε σε λίγα χρόνια να στελεχώσετε και την Εθνική Ανδρών. Πες μου λίγο εσύ τη δική σου γνώμη για αυτή τη φουρνιά. Σίγουρα είμαστε μια πολύ ταλαντική φουρνιά. Είμαστε πολλές λίγες φουρνιές που ανέβηκε η κατηγορία. Είμαστε παιδιά με πολύ πάθος, αυτοπεποίθηση και σίγουρα ταλέντο. Αλλά για να μπορούμε να ανεβούμε και να παίξουμε καλά στο 2018 και κάποιοι μας να μπούμε στους άντρες, θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Ακόμα, επειδή θέλουμε ακόμα. Να μείνουμε λίγο στο ευρωπαϊκό. Ήταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών κάτω των 16 τρίτης κατηγορίας. Έγινε στο Κόσοβο, στην Πρίστινα. 27 Ιουλίου ήταν ο τελικός με το Αζερπαϊτζάν. Περάσατε ένα δεκαήμερο περίπου μαζί στο εξωτερικό, αλλά αρκετές εβδομάδες προηγουμένως προετοιμασία. Πώς σημάστε αυτή τη διοργάνωση? Πείτε μας λίγο για αυτή την μάζοξη της Εθνικής. Θα ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο. Πώς ήταν η όλη αυτή η εμπειρία? Καταρχάς ήταν μια εμπειρία που κάθε άτομο που παίζει μπάσκετ στην Κύπρο θα ήθελε να ζήσει. Όμως από την αρχή δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να κάνουμε την καλή προετοιμασία που ήθελαν οι προπονητές μας, ας πούμε. Και με το που πηγαίναμε εκεί βλέπουμε ότι οι συνθήκες που, ας πούμε, εκεί που μέναμε, αυτά που τρώγαμε εκεί, δεν ήταν όσο καλά όσο πέρσι. Γι' αυτό μας πείσμονε περισσότερο να θέλουμε να ανεβούμε στην κατηγορία. Ναι. Ξέραμε από πέρσι ότι ήταν ένα δύσκολο τουρνουά και θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό να ξαναζήσουμε πιο καλές στιγμές. Εσύ, Δημήτρη, πώς το έζησες αυτό το διάστημα με την Εθνική? Και ως αρχηγός της ομάδας είχες μια παραπάνω ευθύνη, έτσι ένιωθες ότι έπρεπε να ηγηθείς και το έκαμες της ομάδας. Ήρθαμε 23 παιδιά που θέλαν όλοι μπορεί να μπούμε στην ομάδα. Μόνο και 8 μάες δοθήκαμε για προπονήσεις, ενώ πέρσι είχαμε ένα μισή μήνα νομίζω. Γι' αυτό εμείς και οι προπονητές δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε. Αλλά προσπαθούσαμε κάθε προπονήση να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό. Γι' αυτό πήγαμε στο Κόσοβο προετοιμασμένοι και να δούμε τα πάντα. Διάσμου πάσα για να σε ρωτήσω λίγο για το πώς χτίστηκε η ομάδα με τον Λουίς Σακαλή, προπονητή.
Νομίζω τον Λουί ξέρεις τον αρκετά καλύτερα εσύ ως κεραυνός. Βέβαια ένα παιδί που προέρχεται από τον Αχιλλέα, που προέρχεσαι και εσύ Αλεξάνδρε. Εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα, σας είδα αρκετά παιχνίδια μέσα από το ίντερνετ. Η κυκλοφορία στην περιφέρεια, το πώς παίζατε με τους ψηλούς, με τους κοντούς, με την αλλαγή μπάλας. Μου άρεσε, μου φάνηκε ότι είχετε πλάνο. Αυτό ήταν η σκέψη μου. Ειδικά σε μια ομάδα με 16χρονα, 15χρονα παιδιά, καμιά φορά είναι δύσκολο να περάσει το πράγμα, είσαστε έμπειροι. Όντως έτσι ήταν, δηλαδή παίζατε με έναν πλάνο, νιώθετε ότι είσαστε δουλεμένοι σωστά. Γενικά, πώς ήταν το μπασκετικό κομμάτι. Ξεκινήσω πρώτα από τον Αλέξανδρο που μίλησε προηγουμένως, Δημήτρη, και με θέλω να πεις εσύ λίγο για το. Διότι είσαστε και διαφορετικοί παίχτες. Εσύ έπαιζες παραπάνω στην περιφέρεια, εσύ πιο ψηλός παίχτης. Άρα, Αλέξανδρε, πώς ήταν η δουλειά της ομάδας στημένη, πώς ήταν, σωστά το είδαμε αυτό το πράγμα απ' έξω? Ναι, ο καθένας είχε τον ρόλο του στην ομάδα, αλλά το σημαντικό ήταν από την αρχή οι προμονητές μας να μας περάσουν το μήνυμα ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι ο κάθε ένας από εμάς μετράει. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να έχουμε καλύτερη χημεία μέσα στην ομάδα και καταφέραμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Με ποιον είχες την καλύτερη χημεία στην ομάδα? Δεν έχει ένα άτομο μπορώ να πω. Όλοι είμαστε. Και όταν ψάχνες έτσι, διότι ασύς ζούμε στους πρώτους, νομίζω 12ο στη διοργάνωση, 10ο στη διοργάνωση. Εσένα πώς σου άρεσε να παίζεις με την ομάδα, ποιο ήταν το στυλ σου εσένα στο ευρωπαϊκό? Τι ρόλο είχες εσύ, Αλέξανδρε? Είχα ένα ρόλο να ήμουν στο shooting guard, να είχα το ρόλο να κάνω shoot, μερικές φορές να κατεβάσω για την μπάλα, να βοηθάω τους συμπαίχτες μου. Γενικά όλα, είχαμε συγκεκριμένο ρόλο όλα. Δημήτρη, εσύ πώς το έζησες αυτό το πράγμα, το πώς ήταν δουλεμένη η ομάδα και ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος στην πορεία αυτή? Εγώ σαν αρχηγός νιώθω ότι πρέπει να πείθω τους συμπαίχτες μου να δώσουν τα πάντα. Πρέπει να παλεύω στα rebound νιώθω για να δείξω στην ομάδα ότι πρέπει να παλεύουμε. Ήταν και ο Αλεξάνδρος μαζί, επίθεν τους άλλους πάρα πολλά. Νιώθα, ήμουν ψηλός, γι' αυτό έπρεπε να ήμουν μέσα στο post κάποιες φορές, αλλά νιώθω πως είμαι καλύτερος στο περίμετρο. Και ναι, έβαλα λίγα σιούτ, βοηθήσαν την ομάδα. Θα σας ρωτήσω σε λίγο για το... ή μάλλον να το ρωτήσω τώρα, μιας αναφέρθηκε σε αυτό. Είσαι ένα 96 ύψος, σωστά η μέτρηση αυτή, ακόμα ψηλώνεις φαντάζομαι, έτσι? Πόσο περίπου να περιμένεις να βγεις σε ύψος? Πάνω από 2 νομίζω. Ψηλή γονή σου, οι συγγενείς σου γενικά είναι... Είναι ένα 93 και η μάμα μου 80. Okay. Αλλά έχεις καλό σιούτ, είπες, χειρισμό της μπάλας. Όταν παίξεις με το καλό στο αντρικό, μας είπες ότι θα ξεκινήσεις και προετοιμασία φέτος στο ρόστερ του Κεραυνού. Εσύ που βλέπεις τον εαυτό σου να παίζεις στο ανδρικό επίπεδο όταν γίνεις ενήλικας, όταν πάει στα 18-19 και πιάσεις και το ύψος που θα είσαι? Να μ' άρεσε και να παίζω έξω από την Κύπρο, να πάω εξωτερικό με καμιά υποτροφία, αλλά με το καλό να μείνω υγιής, να μην πάθω κανέναν τραυματισμό, χτύπα ξύλο. Ναι, μακάρι. Πού θέλεις να παίξεις? Θέλεις να πας σπουδάσεις Αμερική, Ελλάδα? Τι έχεις στο πλάνο σου? Είναι εικόνα να ήταν εξωτερικό, αλλά πρέπει να διαβάζω καλά και να έχω τον μπάσκετ προτεραιότητα, αλλά σίγουρα οι βαθμοί έρχονται πρώτοι. Αλεξάνδρε, εσύ πήγες στην Ελλάδα. Μια και είμαστε σε αυτό το θέμα το μελλοντικό. Ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξες να πάει στην Ελλάδα και οικογενειακός μαζί με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, στην Αθήνα? Έτσι είναι το εκπαιδευτήριο που αγωνίζεσαι. Γιατί έκαμες αυτή την επιλογή? Καταρχάς, όλη η διαδικασία είχε θυσία από όλη την οικογένεια να μετακομίσουμε στο εξωτερικό. Και ο λόγος που το έκανα ήταν ότι το επίπεδο εκεί είναι πολύ πιο υψηλό από αυτόν της Κύπρου. Και αν θέλεις κάτι, πρέπει να το
ακολουθήσεις. Οπότε βρήκα την ευκαιρία, μου ζητήθηκε να πάω εκεί. Τι φάση είναι αυτά τα εκπαιδευτήρια? Είναι τα εκπαιδευτήρια Πλάτων. Σε ποια περιοχή της Αθήνας είναι? Είχα δει λίγο το χάρτη, είναι νομίζω Λυκά Νερά. Λυκά Νερά, που είναι προς το αεροδρόμιο, προς την έξω από την Αθήνα, έτσι, λίγο έξω. Τι φάση είναι εκεί, δηλαδή πού παίζει η ομάδα, παίζει στα αναπτυξιακά? Ναι, είναι στην ΕΣΚΑ, που είναι η κατηγορία εκεί της Αθήνας, στα Βόρεια Προάστια, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι στην Α1 και κάνει, ανταγωνίζεται με τις μεγάλες ομάδες όπως τον Παναθηναϊκό, το Περιστέρι και αυτές. Είδα ότι έχεις και συμπαίχτες, δεν ξέρω αν είναι στην ίδια ηλικία με σένα, που παίζουν και στην Εθνική Ελλάδα στα εκπαιδευτήρια αυτά. Υπάρχει ένας παίχτης νομίζω που έπαιζε στο Ευρωπαϊκό, που η Ελλάδα είχε κάνει μια επιτυχία αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να ήταν σε πιο μεγάλη ομάδα όμως. Γενικά υπάρχουν παίχτες, τι είδους παίχτες παίζουν στον Πλάτων, έτσι? Είναι Έλληνες, είναι και Κύπροι, υπάρχουν και ξένοι? Είμαι ο μόνος Κύπριος, οπότε συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά. Αλλά ναι, είναι πολύ καλοί παίχτες εκεί. Το επίπεδο είναι όποιος αντέξει. Δηλαδή, αν δεν ανταποκριθείς, μπορεί να είσαι έξω από την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Πρέπει να δίνεις το 100% σου σε ό,τι κάνεις. Ναι. Εσύ, ο στόχος σου τι είναι? Ο Δημήτρης είπε ότι θέλει να σπουδάσει, να παίξει έξω με υποτροφία και με το καλό να παίξει σε κάποια ομάδα μεγάλου επίπεδου. Αλέξανδρε, εσύ, ο στόχος σου τι είναι? Η Ελλάδα είναι το path που επέλεξες? Δεν θα με χαλούσε να παίξω στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή χώρα για μπάσκετ. Όμως το σχολείο, εκεί που θα πω, θα κάνω ένα αμερικάνικο δίπλωμα, που αυτό θα βοηθήσει πιο εύκολα να πάω στην Αμερική. Okay. Υποτροφία. Άρα ο στόχος σου είναι να πάρεις υποτροφία για την Αμερική? Ναι, προς τα εκεί είπα. Okay. Να επιστρέψω λίγο στην Εθνική κάτω το 16. Μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο και για εσάς, έτσι πιο συγκεκριμένα. Ποιοι σας αρέσκουν στο μπάσκετ, ποιοι ήταν τα ιδάλματα σας κτλ. Αλλά πρώτα θέλω να επιστρέψω λίγο στην ομάδα. Ο MVP της διοργάνωσης ήταν ο Ντεμίρος Τοπράκ, ο οποίος είναι Τουρκοκύπριος. Έπαιξε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Έδειξε και τη δύναμη του αθλητισμού, ότι παρά το τι συμβαίνει σε πολιτικά θέματα ή οτιδήποτε, ο αθλητισμός ενώνει. Εσείς ως νεαρά παιδιά, έχοντας ένα Τουρκοκύπριο στην ομάδα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Τον Ντεμίρ φυσικά εσύ, Δημήτρη, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά από τον Κεραυνό. Πώς το είδετε αυτό το πράγμα? Σας έκαμε καθόλου εντύπωση? Είναι κάτι που το σκεφτήκατε καθόλου, ή ήταν απλά ένας από τα παιδιά? Αν μπορώ να ξεκινήσω από τον αρχηγό, Δημήτρη. Για μας δεν έπαιζε καθόλου ρόλο που είναι ο Ντεμίρ, αν είναι Τουρκοκύπριος. Παίζω μαζί του από 10 χρονών, ξέρω τον πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους κολλητούς μου φίλους. Ήταν ένας από εμάς, μιλούμε του σαν να είναι Κυπρέος, επειδή είναι Κυπρέος. Και δεν μας αφορούν τα πολιτικά εμάς. Αλέξανδρε, εσύ τον Ντεμίρ τον ξέρεις μόνο από την Εθνική. Πώς ήταν έτσι η συνύπαρξη μαζί του με αυτήν την ιδιαιτερότητα που δυστυχώς η χώρα μας όσο είναι μοιρασμένη υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα? Εσύ πώς το έζησες αυτή την συνύπαρξη με τον Ντεμίρ? Ο Ντεμίρ είναι ένα πολύ καλό παιδί. Το συμπάθησα από την πρώτη μέρα. Δεν με ενδιέφερε από που ήταν. Απλά ήταν μια οικογένεια για μας. Εντάξει, είναι σημαντικά μηνύματα εδώ, ειδικά να τα ακούμε από νεαρά παιδιά, 15-16 ετών. Για την Εθνική, έτσι, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, ανεβήκαμε στη δεύτερη κατηγορία και πάλι. Ξέρουμε πού θα γίνει του χρόνου το ευρωπαϊκό. Εσείς, νομίζω, Δημήτρη, εσύ του χρόνου δεν ξέρω αν έχεις δικαίωμα να παίξεις στην Εθνική ή αν μεγαλώνεις. Νομίζω, Αλέξανδρε, εσύ είσαι 15, έτσι? Δεν μπορώ στο κάτω το 16. Ούτε εσύ μπορείς του χρόνου? Okay. Άρα δίνεται την ομάδα στην επόμενη γενιά για να παίξει. Ξέρετε που θα παίξει η Εθνική του χρόνου? Έχετε καθόλου υπόψη σας? 16. Ναι. Δεν ξέρω. U18 όμως. Πάντε εκεί, έτσι. Η επόμενη Εθνική για σας είναι κάτω το 18. Πώς τη βλέπετε τη συνέχεια για αυτήν την ομάδα, η οποία φέτος πήρε το χρυσό η κάτω το 18.
στην τρίτη κατηγορία πριν από λίγες μέρες και πάλι με τον Στέφανο Ντίνγκα που έκανε καταπληκτική πορεία. Βέβαια και αυτοί μεγαλώνουν. Θα πάρετε εσείς στη σκυτάλη. Πώς βλέπετε την πορεία της εκείνης της εθνικής μεσάς μέσα του χρόνου, έτσι, πόσο αισιοδοξοί είσαστε? Δημήτρη, ξεκινώ με σένα. Πώς το βλέπεις την πορεία μετά της εθνικής? Φυσικά περιμέναμε το U18 να τον νικήσουν. Ήταν απίστευτη φουρνιά φέτος με τον Ντίνγκα, τον Μιχαήλ και τον Μαξ. Εμείς τώρα του χρόνου να είναι ο αρχηγός μας ο Μαξ, όπως πέρσι. Α, ο Μάξιμος μένει, όπως okay. Λογικά είναι ο αρχηγός μας και ήταν ένα καινούριος coach του χρόνου παρά ο περσινός μας, όπως ο Ματσεντίδιν που ήταν πέρσι. Αυτόν πιστεύουμε να μπορούμε να νικήσουμε μάτς και να μείνουμε στην κατηγορία. Okay. Αλέξανδρε, εσύ πώς τη βλέπεις την ομάδα στην πορεία την κάτω των 18, την εθνική? Καταρχάς πρέπει να ρίξουμε πολύ δουλειά όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν την ηλικία. Θα μπούμε μέσα οι καλύτεροι παίχτες και θα πάμε να αγωνιστούμε με άτομα στη β' κατηγορία που είναι προφανώς καλύτερα από τη γάμα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την πέρσι που πέσαμε. Okay. Είμαστε 2023, σε δύο χρόνια η Κύπρος φιλοξενεί το Ευρωμπάσκετ ανδρών. Χθες, σήμερα γυρίζουμε το επεισόδιο, έγινε η κλήρωση στα προκριματικά, όπου η Κύπρος, ακόμη και 6 ήττες να κάνουμε, θα προκριθούμε στην τελική φάση. Πέσαμε με Γαλλία, Βοσνία και άλλη μια χώρα που μου διαφεύγει τώρα, απολογούμε γι' αυτό. Σε δύο χρόνια είσαστε μικροί, λογικά δεν θα προλάβετε, λογικά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά νιώθετε ότι αυτή η διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ του 25 που θα διοργανώσουμε τον Όμιλο στη Λεμεσό ίσως να είναι και ευκαιρία, Αλέξανδρε, ξεκινήσω με σένα, τα επόμενα χρόνια στο μεθεπόμενο Ευρωμπάσκετ να είσαστε παρόν? Θεωρείτε ότι η Κύπρος με αυτή τη φουρνιά των παιχτών που έχουμε, τα ονόματα που είπαμε πριν από λίγο, εσάς αλλά και τους πιο μεγάλους που δεν είναι πολύ μεγάλοι που παίζουν και θα παίζουν στην εθνική για αρκετά χρόνια, όπως είναι ο Φίλιππος Ντίνγκας και ούτω καθεξής, νιώθετε ότι, Αλέξανδε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, μπορεί η εθνική μας να παίξει και σε ένα μεθεπόμενο Ευρωμπάσκετ μέσα από τα προκριματικά? Σίγουρα μπορεί να παίξει η εθνική μας. Φτάνει να δουλεύουμε όλοι με σκληρή δουλειά, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Είναι σίγουρα όνειρο για τον κάθε παίχτη να παίξει με τέτοιες εθνικές ομάδες όπως τη Γαλλία που κληρωθήκαμε, που παίζουν μεγάλοι αστέρες στο μπάσκετ. Σίγουρα αυτό είναι κάτι πολύ ξέρω. Δημήτρη, εσύ πώς το βλέπεις το μέλλον? Δεν ξέρω αν έχεις, πρώτα απ' όλα θα σε ρωτήσω έτσι να δω αν το σκέφτεσαι καθόλου. Ευρωμπάσκετ του 25 θα είσαι 18. Μπορείς να δουλέψεις, έχεις καθόλου στο μυαλό σου ότι θα κάνεις την προσπάθεια να είσαι στην ομάδα? Και αν όχι, κυρίως για τα επόμενα χρόνια, πώς τη βλέπεις εσύ την προοπτική για την Κύπρο εν όψη 2030 και έπειτα να είμαστε παρόν σε αυτές τις διοργανώσεις? Φυσικά είναι ένα όνειρο να εκπροσωπήσω την Εθνική Κύπρο Ανδρών σε τη μικρή ηλικία, στο 18. Ο Φίλιππος Ντίνγκας όμως εκπροσωπεί την Κύπρο στους άντρες σε μικρή ηλικία. Αυτόν ξέρω πόσο το σκληρά δουλεύει, άκουσα πόσο σκληρά δουλεύει και πόσο το θέλει. Αυτόν θα προσπαθήσω και εγώ να το κάνω. Okay. Πάμε λίγο στις ομάδες σας. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο για τον Πλάτωνα. Για τον Κεραυνό θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Μίλησες και για τον Φίλιππο Ντίνγκα που θα προπονήσει μαζί του φέτος, θα είσαι στο ρόστερ του Κεραυνού. Νομίζω και ο Στέφανος Ντίνγκας είναι δανεικός από τον Κεραυνό στην ΑΕΛ πέρσι. Φέτος επιστρέφει στον Κεραυνό, δεν ξέρω αν θα μείνει, δεν έχω υπόψη μου, αλλά είναι μέλος της ομάδας. Πόσο έτοιμος είσαι να παίξεις με την ανδρική ομάδα, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Κύπρο, με ξένους παίχτες, με πολύ πιο γρήγορο επίπεδο? Πόσο έτοιμος είσαι, νιώθεις έτοιμος? Ένα πιο δύσκολο επίπεδο στις προπονήσεις που τους 18 στους άντρες, με τους δύο τους αδερφούς τους Τίνγκες. Ο Φίλιππος ο Ντίνγκας είναι ο αγαπημένος μου παίχτης στην Κύπρο. Θα είναι όνειρο να
προπονούμε μαζί του και θα είναι σίγουρα μεγάλη πρόσκληση. Την ομάδα τη βλέπεις, φαντάζομαι, έτσι, ως μέλος των μικρών ομάδων του Κεραυνού. Πάει στα παιχνίδια, παρακολουθείς την ομάδα, ζείτε μαζί στο γήπεδο, ενώ τους βλέπεις, υποθέτω, μεταξύ των προπονήσεων. Πώς προετοιμάζεσαι για αυτή τη νέα πρόκληση για σένα εν ώψη της νέας χρονιάς που ξεκινάς σε λίγες μέρες την προετοιμασία? Νομίζω πρέπει να κάνω το schedule μου για να μπορώ να πάω γυμναστήρια και σχολείο, όπως για να μπορώ να τα κάνω και τα ισορροπήσω τα δύο. Ένα πολύ πιο δύσκολο τώρα που είναι να πράγουμε με τους άντρες, τους U18 και δυσκολεύουν τα πράγματα στο σχολείο. Αυτό πρέπει να προετοιμάσω τον εαυτό μου πρώτα, το σώμα μου και τα λοιπά. Okay. Αλέξανδρε, εσένα η ζωή στην Ελλάδα πώς είναι? Τι κάνεις εκτός του σχολείου σου? Πες μου λίγο για την καθημερινότητα σου εκεί πέρα. Μια απλή ημέρα μου είναι: ξυπνάω το πρωί, πάω σχολείο, έρχομαι από το σχολείο, διαβάζω, υποτίθεται, λίγο. Και μετά έχω προπονήσεις και γυμναστήριο. Δεν πολύ βγαίνω, ας πούμε. Μόνο στα Σαββατοκύριακα αν τύχει. Επειδή έχω πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα, δεν προλαβαίνω να έχω ελεύθερο χρόνο να κάνω άλλες δραστηριότητες. Αδέλφια έχεις? Έχω ένα μικρό αδερφό, ναι. Ο οποίος είναι Κύπρο όμως? Όχι, έρχεται και αυτός. Ναι. Στην Ελλάδα, μαζί με τους γονείς εκεί πάει και ο αδερφός. Το πλάνο τι είναι για σένα μετά? Διότι τώρα είσαι 15, θα γίνεις, νομίζω έχεις γενέθλια τον Οκτώβριο, θα γίνεις δηλαδή 16 τότε. Το πλάνο μετά, θα μείνετε εκεί τα επόμενα 2-3 χρόνια όπως είσαστε τώρα? Δευτέρα και τρίτη ηλικίου που έχω την υποτροφία εκεί θα μείνουμε. Και μετά, όπως είπα... Αμερική για το σκέψεις, ναι. Okay. Πού φαντάζεστε τον εαυτό σας μελλοντικά, μπασκετικά? Δημήτρη, συνήθως οι αθλητές ξέρω ότι κάνουν visualize είτε την επιτυχία είτε οτιδήποτε ακολουθεί. Εσύ κάνεις καθόλου στο μυαλό σου, έτσι σκέφτεσαι πώς θα είσαι σε 5-10 χρόνια? Φυσικά φαντάστηκα να είμαι στο εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να μην το σκεφτόμαι και να συγκεντρωθώ στο τώρα και τι κάνω τώρα σε αυτή τη στιγμή για να βοηθήσω τον εαυτό μου να φτάσω σε εκείνο το σημείο που φαντάζομαι. Αλέξανδρε, εσύ είσαι γονίδια μπασκετικά. Ο πατέρας σου, εμείς που τον είδαμε να παίζει, ήταν εξαιρετικός παίχτης, σούτερ, πολύ παθιασμένος. Θεωρείς ότι έχεις να παίρνεις πράγματα από τον Νικόλα, τον Παπαδόπουλο, μπασκετικά? Έχεις κάποιο στυλ παρόμοιο μαζί του, παιχτικά? Και τι έχεις πάρει από τον πατέρα σου? Αρχικά είναι ο άνθρωπος που με καθοδήγησε να μπω στον μπάσκετ, ενώ στην αρχή δεν ήμουν μέσα στον μπάσκετ, πήγαινα στο Κολύμπηση. Okay. Αλλά μετά, βλέποντας το να προπονεί ομάδες, μου άνοιξε το πάθος για τον μπάσκετ και μου άρεσε πολύ, πήγαινα μαζί του στα παιχνίδια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι με σπρώχνει να γίνω καλύτερος κάθε μέρα, ό,τι και να κάνω. Είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Πώς το ζει ο ίδιος την πορεία σου μέχρι στιγμής? Πες μας έτσι λίγο ως πατέρας ο Νικόλα. Εμείς το ξέρουμε ως coach τώρα, ως παίχτη παλαιότερα. Ως πατέρας πώς ζει την καριέρα σου μέχρι στιγμής? Και ειδικά ακόμα και το νικητήριο τρίποντο που βάλες στις προάλλες με το ευρωπαϊκό. Πώς το ζει ο ίδιος? Πιστεύει πάρα πολύ σε μένα. Και μου έλεγε ότι μπορούσα να κάνω και πολύ περισσότερα πράγματα. Πιστεύει ότι έχω πολλές δυνατότητες και πρέπει να τις δείξω περισσότερο. Ναι. Σε σπρώχνει, αλλά με υγιή τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δημήτρη, είπες ότι σου αρέσει ο Φιλίππος ο Τίγκας. Λόγω Κεραυνού, λόγω του ενωζής, έτσι. Λόγω ότι ο στυλ παίχτη, αν και νομίζω είναι διαφορετική θέση που σένα. Τι σου αρέσει που το Φιλίππο πρώτα, θέλω να μου πεις.
Αρέσκει μου το πώς παίζει, το καλό του σιούτ του, η τρίπλα. Αρέσκει μου πάρα πολλά ο τρόπος σκέψης του. Ακούσα πολλά πράγματα ότι κάθε μέρα στο γυμναστήριο και από μικρή ηλικία είδα μάτς που ήταν κάτω 16 εθνική νοτίγκας και έβαλε έναν τρίποντο που ισοφάρισε το μάτς στο μπάζερ. Δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι, όμως αρέσκει μου η νοοτροπία του και το πώς παίζει. Ήταν και χτες το 3-on-3 και έκαμε πάσεις πίσω από την πλάτη, έκαμε στροφές μες στον αέρα. Αρέσκει μου. Και άλλοι παίχτες σου αρέσουν, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, μεγαλώνοντας ποιους έβλεπες και Κύπρο και εξωτερικό. Σίγουρα αρέσκει μου πολλοί παίχτες στο NBA, αλλά που με γίνει λίγη αθωρότα μας του Κεραυνού, αθωρούσα τον Τίνκα, τον Σάιμον, τον Νίκο Στυλιανού. Αρέσκει μου πολλά τους παίχτες, ήρθαν και πολλοί από το εξωτερικό, αλλάξαμε πολλούς παίχτες εδώ στον Κεραυνό. Οι μεγάλοι παίχτες εκείνοι του Κεραυνού, οι μεγάλοι στην ηλικία, πώς σε αντιμετωπίζουν εσένα? Σου δίνουν σύμβουλες, σου μιλούν καθόλου, έχετε συνεργασία ή συνεννόηση μεταξύ τους? Νομίζω ακόμα να τους μιλήσω, νομίζω. Φέτος, τώρα νομίζω 18 Αυγούστου να πάμε να κάνουμε μια συνέντευξη η ομάδα. Νομίζω πότε κατάλαβα τους χαρακτήρες τους, είναι πολλά καλοί άνθρωποι και να προσπαθούν να με βοηθούν. Αλλά θα μου χαρίζουν τίποτε, να προσπαθούν να μου κάνουν το καλύτερο για μένα. Αλέξανδρε, εσύ ποιος είναι ο παίχτης, από μόνος του είπε μας για τον Φίλιππο Τίνκα, εσένα ποιος παίχτης σου αρέσει πάρα πολύ, από την Κύπρο πρώτα απ' όλα, αν μπορείς να μπεις. Από την Κύπρο. Δεν έβλεπα πολύ κυπριακό μπάσκετ. Τόσα χρόνια μου αρέσει να βλέπω περισσότερο Ευρωλίγκα, που είναι το μεγάλο μου όνειρο. Οκ, Ευρωλίγκα το πες μου, ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης που έβλεπες από μικρός και σου άρεσε? Μου αρέσει πολύ ο Νικόλα Λαπροβίτολα της Μπαρσελόνα, ο Σέρχι Γιούλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι. Οκ, σούτερ, έτσι. Σούτερ, παίχτες που μοιάζουν με σένα ή που θέλεις εσύ να μοιάσεις καλύτερα, έτσι. Μιλήσαμε για το μέλλον αρκετά, που ήταν κάτι που ήθελα να μου πείτε. Είπαμε για τους παίχτες που σας αρέσουν. Κλείνοντας, μια τελευταία έτσι κουβέντα από εσάς θέλω πριν κλείσουμε τη συνέντευξή μας σήμερα. Αλέξανδρε, ξεκινώ από σένα. Έτσι, λίγες εβδομάδες μετά από τη μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό, αλλά το μπάσκετ δεν σταματά, ξεκινάει νέα χρόνια, πάντα υπάρχει επόμενη πρόκληση. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή για το που είσαι και πόσο σκληρά πιστεύεις ότι πρέπει να δουλέψεις για να φτάσεις στο πιο ψηλό επίπεδο που μπορείς? Το μπάσκετ, όπως είπες, δεν τελειώνει ποτέ. Ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα φεύγω πάλι για Αθήνα, αρχίζω κατευθείαν την προετοιμασία με την ομάδα στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ μέχρι να πετύχεις το στόχο σου. Δημήτρη, εσύ, τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε. Πόσο διψασμένος είσαι για τη συνέχεια μετά από αυτή την επιτυχία? Νιώθεις ότι έχεις ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να πετύχεις και άλλα πράγματα στην καριέρα σου? Εγώ από αυτά που μιλώντας μαζί σου τώρα, εγώ το καταλάβα ότι μίλησες πολλές φορές για τη δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πες μου έτσι λίγο για το mindset που έχεις για τη συνέχεια και τι να περιμένουμε από σένα αυτή τη χρονιά στον Κεραυνό, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Τον τα δύο χρόνια στην εθνική που ήμασταν, είδαμε πολλούς μεγάλους παίχτες και αντιμετωπίσαμε μεγάλους παίχτες. Αυτό μας άνοιξε τα μάτια μου, εμένα ειδικά, στο πώς τη δουλειά πρέπει να κάνω για να φτάσω σε ένα μεγάλο επίπεδο, για να μπορώ να ανταγωνιστώ σε αντρικό επίπεδο όταν φτάσει η στιγμή και όταν φτάσει η ηλικία. Σίγουρα θέλω πάρα πολύ δουλειά στο κορμί μου και στην οτροπία μου, αλλά αυτά θα έρθει. Λοιπόν, Δημήτρη Μαννάρη, Αλέξανδρε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Αύγουστο, μας σας φέραμε
σε περίοδο διακοπών, αλλά το εκτιμούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω. Σας εύχομαι τα καλύτερα και θα σας παρακολουθούμε από μακριά και εύχομαι και από κοντά στον Κεραυνό και σύντομα και με την Εθνική από κοντά, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια και στους δύο σας. Ευχαριστούμε επίσης.